Ο καιρός φαίνεται πως έδειξε για τα καλά τα δόντια του το πρωί της Κυριακής στον ομό Ροδόπης, καθώς τα προβλήματα έγιναν φανερά με το πρώτο φως της ημέρας, ακόμα και από την πόλη της Κομωτινής, με τις μεγαλύτερες καταστροφές να καταγράφονται στο ανατολικό τμήμα του νομού. Πολύ έντονη βροχόπτωση, η οποία έχει πλήξει την περιοχή μας από το απόγευμα της Σαββάτου μέχρι και αργά τις απογευματινές ώρες της Κυριακής. Ήταν έντονες, οι μετεωρολογικοί σταθμοί έδωσαν έως και 80 με 100 χιλιοστά βροχή. Ο μεγάλος όγκος νερού ήρθε και από τα ορεινά της Ροδόπης, με αποδέκτες στα 4 μεγάλα ποτάμια της περιοχής μας, τα οποία ήταν στα όρια. Λειτουργήσαν όμως σε ένα μεγάλο βαθμό τα έργα, τα αντιπλημμυρικά και καθαρισμοί που είχαμε εισόχθει στα ρήματα. Γι' αυτό αποφύγαμε ίσως και χειρότερες εξελίξεις. Είχαμε ένα περιστατικό στα Μάραντα με 20 άτομα τα οποία μεταφερθήκαν στην κοινότητα προληπτικά από την ΕΜΑ και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο κατάκοι τους κοντά στη σπίτι και στο ποτάμι του Λοφαρίου, όπου εκεί πέρα με προληπτικά επίσης μεταφερθήκαν με τη βοήθεια και της ΕΜΑ και της ομάδας διάσωσης σε ασφαλές σπίτι. Κάποια μαντριά που είχαν φτάσανε σε οριακή κατάσταση με τα ζώα τους. Και θέλω να πω ότι όλο αυτό το πάρα πολύ έντονο φαινόμενο, το οποίο εξελίχθηκε απότομα και βία. Ποτάμια που υπερχείλησαν, αναχώματα που δεν συγκράτησαν την ορμή του νερού και μπαζωμένα ρέματα συνθέτουν την εικόνα στη Ροδόπη. Μεγαλύτερη καταστροφή φαίνεται πως υπέστησαν τα Αμάραντα, καθώς δέχτηκαν μεγάλες ποσότητες νερού με συνέπεια οι πυροσβέστες να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 25 άτομα από τα σπίτια τους. Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν και σε χωριά όπως το Πάμφορο και ο Δοκός, οι γυσμοί που και στο πρόσφατο παρελθόν είχαν πλημμυρικά φαινόμενα όπως και στα Αμάραντα. Σήμερα, κάνοντας και μια αυτοψία και ένα απολογισμό, ίσως έκλεισε και με τις ελάχιστες απώλειες. Ίσως η χειμερινή κατάσταση σε συνδυασμό με όλο, αυτό το φαινόμενο και την διάβρωση, το εδάφος η οποία έχει υποστεί από τις έντονες πλημμύρες όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, και είναι και οι συνέπειες που βλέπουμε και ενδεχομένως να βλέπουμε από εδώ και πέρα, δεν είχαμε χειρότερα, δεν είχαμε δυσάρεστα. Εδώ θέλω να πω ότι από το πρωί βρισκόμαστε σήμερα έξω, βοηθάμε και συντονίζουμε τις προσπάθειες όπου χρειάζεται. Έγινε και μια εκ νέου αξιολόγηση και μια επίσκεψη με τον Περιφερειάρχη στις πληγείς περιοχές, και θα ακολουθήσει και ένα συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας για να δούμε πού έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα και πού θα χρειαστούν να πάρουν κάποιες αποφάσεις άμεσα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημέρωσε ότι λόγω βροχόπτωσης ή και συσσόρευσης υδάτων διακόπτεται κυκλοφορία σε αρκετούς επαρχιακούς δρόμους και 9 Ιρλανδικές διαβάσεις. Υπάρχουν κάποια σημεία με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας αλλά και τα κατατόπιση αστυνομικά τμήματα που υπάρχει μια σχετική απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας. Έγινε άρση σε κάποια άλλα. Το φαινόμενο έχει υποχωρήσει. Και μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχει να έρθει όλες οι αποφάσεις περιορισμού. Αυτό που έχουμε στην περιοχή Ξυλαγανής Ημέρου ως φαινόμενο είναι η κατάρρευση ενός τμήματος δρόμου λόγω των διαβρώσεων που είπα πριν λίγο, που κοιτάμε να αποκατασταθεί άμεσα. Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος Μαρόνιας και Σαπών, Γιάννης Σταυρίδης, μέσω παρέμβασής του στην εκπομπή Αναλυτής του Ένα Channel, τόνισε πως το συγκεκριμένο φαινόμενο οι κάτοικοι μεγάλης ηλικίας του Δήμου Μαρόνιας και Σαπών έχουν να το δουν 60 με 70 χρόνια. Όσον αφορά τον όγκο του νερού, βασικά, εδώ και άτομα με μεγάλη ηλικία έχουν να δουν τέτοια φαινόμενα 60-70 χρόνια. Να σκεφτείτε μόνο ότι σε περιοχές του Δήμου Μαρονίας Απών και στις πληγείς αυτές περιοχές το νερό ξεπέρασε τα 105 χιλιοστά. Υπάρχουν πολύ μεγάλους όγκους νερού, αλλά δεν ήταν μόνο στην περιοχή μας, υπήρχε πολύ μεγάλη βροχόπτωση και στα ορεινά, έτσι ώστε να γίνει μια πολύ γρήγορη και δυνατή με ροή μεγάλη όσον αφορά το κατέβασμα του νερού, που κατέληξε στον οικισμό των Αμαράντων, που ήταν και το επίκεντρο βασικά της καταστροφής. Σαφώς και έχουν πληγεί και τα χωριά, είχαμε κάποιες ζημίες και στο Βάκο, στα Αμάραντα, στον Ίσαλο, στην Καλυθέα και στο Πάμφορο. Το ευτύχημα είναι ότι δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή. Από τις 4 η ώρα προχθές τα χαράματα που ενημερώθηκα, 3 η ώρα από σύμβουλό μου και από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας,
μαζί με τα συνεργεία του Δήμου, σε συντονισμένες πάντα ενέργειες και με τη βοήθεια της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής, της περιφέρειας και της αστυνομίας, μπορέσαμε να εγκλωβίσουμε τον κόσμο από τα σπίτια, φιλοξενήσαμε, ανοίξαμε την τοπική κοινότητα των Αμαράντων, φιλοξενήθηκαν 25 άτομα στην κοινότητα, μέχρι κατά τις 1 η ώρα μετά φιλοξενηθήκαν σε συγγενικά τους πρόσωπα και τα 4-5 άτομα που μείναν τελευταία μέχρι στις 6 το απόγευμα ξαναεπιστρέψαν στα σπίτια τους που δεν είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές.